προξιές. Ευτυχώς πεμβαίνουν σε κρεμότερη ο κύριος Σιμεωνίδης. Δίνει το φάουλ του Rivers και από ένα φάουλ ένα στο Βετούλα. Κοιτάξτε ξανά. Βετούλας με το Rivers σπρώχνονται. Πεμβαίνει ο Μυριούνης πιο ψύχρεμη και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχουμε jump ball που δείχνει ο κύριος Σιμεωνίδης. Αφού επαναλαμβάνω, αυτό που καταλόγησε στην γραμματεία είναι φάουλ στο Rivers και φάουλ στον Βετούλα. Βλέπετε τη φάση. Ο Ράιλι που λογικό είναι να μένει πολύ κοντά στον Τάρλατς. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον Σιγάλα για να αποτρέψει τον εθνιδιασμό. Ο Γιώργος Σιγάλα στο πρώτο του φάουλ. Έλλης για τον Βούξεβιτς. Αρμονική συνεργασία 14,5. Έμπειρος Σιγάλας, σπουδαίος αθλητής, είδε τον Τάρλατς που βάλε στην πλάτη του τον Μυριούνι. Κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Πασούλας θα πλησιάσει καθώς ο Μυριούνις δεν τον ακολουθεί. Δεύτερη συνεχόμενη επίθεση για τον Ολυμπιακό, αφού ο Ρίβερς ήταν σε πιο... Θα το κόψει στην τελική του προσπάθεια. Κοιτάξτε ξανά τον Γερμανό που δίνει την τελική πάσα και το κάρφωμα του Τάρλατς, ενώ φαντάζομαι προλάβατε να δείτε και το Ράιλι που είχε πάρει τα βήματα για να κόψει ξανά η φάση. Το κόψιμο είναι κανονικό, η μπάλα δεν είχε ακόμη. Αναρωτιέμαι μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητες του. Κοιτάξτε, έχοντας και το Ράιλι στην τελική προσπάθεια, αλλά και τον Μολφέτα. Πραγματικά εκπληκτική προσπάθεια του Παπα-Νικολάου, ο οποίος απέκτησε και δικαίωμα για μια βολή από το φάουλ που πήρε από τον Μολφέτα. 30-34. Και εκρηκτικός. Προσπάθησε με το δεξί χέρι, με το αριστερό θα πρέπει να πάει στο καλάθι. Αλλά με τη ταχύτητα που είχε, ενδεχομένως να σκέφτηκε ότι πρέπει να πάει. Εσείς ξαναβλέπετε και τον διαγωνισμό της AudioTech. Επαναλαμβάνω, υπάρχει time out με το οποίο εσείς βλέπετε τους δύο προπονητές να δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες τους. Και τώρα βλέπετε και τα rebound. Ο Ράιλι έχει 5, ο Μυριούνης 3. Για τον Ολυμπιακό 4 έχει ο Τάρλατς, 2 έχει ο Σιγάλ. Και τώρα Κωνσταντινίδης. 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Αναλαμβάνω, 36-38, Ολυμπιακός προηγείται με 2 πόντους. Πάντα Κωνσταντινίδης. Πολλές τρίπλες θα κάνει, ο Μορφέτας θα κάνει τη δίκη. Νέο κάρφωνα του Ράιλι. Και το φάουλ είναι, έχω την εντύπωση, από τον Παπα-Νικολάου. Πρώτο φάουλ. Του Άντερσον το φάουλ, το συγγνώμη. Και ξανά η φάση. Ο Ράιλι πολύ ψηλός, πάτησε μακριά. Πέτυχε το καλάθι με το κάρφωμα, έφτασε τους 23 πόντους και έχει δικαίωμα και για μια βολή. 38-38 και 38 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Τάρλατς και Έλλης απειλείται σύραξη, ο Σιγάλας επεμβαίνει, Κωνσταντινίδης, Μυριούνης, τεταμένη ατμόσφαιρα. Υπάρχει σφύριγμα από το Στέλιο Κωνσταντινίδη. Τεχνική ποινή στον Τάρλατς και τεχνική ποινή στον Χάρολντ Έλλης. Εδώ ξαναβλέπετε τη φάση. Δύο παίκτες πέφτουνε. Ο Τάρλατς με τον Έλλης. Ο Τάρλατς χτυπάει τον Έλλης, ο οποίος έχει απλώσει τα πόδια του πάνω στον Τάρλατς. Δεν ξέρω εσκεμένα η άθελά του. Ο Στένο που απομένει για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο πραγματικός χρόνος αυτός του γηπέδου. Η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του. Χτυπάει στο ταμπλό. Μπαίνουμε στο καλάθι. Επαναλαμβάνω. 39-42 αυτό είναι το σκορ με το οποίο τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Του Ολυμπιακού Rivers, Σιγάλας, Παπα-Νικολάου, Άντερσον και Τάρλα. Η πρώτη επίθεση του δευτέρου 20 λεπτού θα γίνει για τον Απόλλα Πατρών Τεξίμ. Θυμάστε που στην αρχή, στην περιγραφή του πρώτου 20 λεπτού, σας είπα ότι ο Έλλης κάνει τα πιο εντυπωσιακά, τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα. Κοιτάξτε την υπέροχη πάσα του Μολφέτα. Ο Έλλης είχε πατήσει. Εκεί είναι αυτό που λέμε τίποτα, δεν σταματά. 43-44. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον τομέα αυτό. Φαντάζομαι θα θυμάστε στη βραδιά που διοργάνωσε ο Αντένα με την ΕΣΑΚ την βράβευσή του. Βήματα και ακολουθεί τον Άντερσον και πεντακάθαρο το κόψε. Ράιλι με τον Τάρλατς. Έλλης με τον Σιγάλα. Βετούλας με τον Λόνα. Το καθαρό κόψιμο, ο Φασούλας θα κερδίσει την μπάλα. Εδώ προσπαθούν να βγάλουν τις προϋποθέσεις εθνιδιασμού παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν υπήρχαν βήματα, ο Ρίβερς δεν σήκωσε το άλλο του πόδι. Και εδώ, καθώς ο Μολφέτας έρχεται από πίσω και κλέβει την μπάλα τον Αμερικανό, βλέπω τον κύριο Κουκλικίδη. Ένα φάουλ που δέχεται, αλλά διαμαρτύρεται ο πλέμι, ο περιφερειακός παίκτης του Απόλλωνα. Και βέβαια υπάρχει το φάουλ με το σώμα. Ο Βασούλας με αυτή τη βολή θα κάνει το σύστημα, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Προσποιήθηκε όμως έμπειρος. Θα
πέρασαν τρεις παίκτες του Απόλλωνα, οι οποίοι είχαν κατεύθυνση προς την μπάλα. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Πέμπτος Σιγάλας δεν σκράτησε την μπάλα. Έλλης, Μολφέτας και Βετούλας είχαν ακολουθήσει τον Σιγάλα. Rivers. Άντερσον με τον Χατζόπουλο. Ο Τάβλατς έχει στην πλάτη τον Ράιλι. Άντερσον και πάλι. Εσωτερική προσπίση σχολές. Συμφθεί και το Rivers. Βετούλας θα δώσει στον Βουξεβίτς. Θα πάρει το τέταρτο φάουλ του Σιγάλα. Προσπάθημα της Καστίπας να βρει τον Άντερσον. Ο Άντερσον από καραμπόλα πήρε την μπάλα. Στόμιτς για τρεις. Βετούλας. Προς τον Βουξεβίτς ευνηδιασμός για τον απόσχερο χέρι. Δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν στον Παναγιώτη Φασούλα. Βεβαίως. Την μπάλα τη στιγμή που ακουμπάει την μπάλα στο ταμπλό ακουμπιέται εκεί από τον Χατζόπουλο. Άκρος κατατοπιστικό το replay που μας δώσει ο σκηνοθέτης μας. Βουξεβίτς πατάει και καρφώνει την μπάλα. Αναλαμβάνω, είπαμε για αυτό το Βουξεβίτς ότι είναι πολύ καλός αθλητής. Στεγνό παιδί, κοιτάξτε το πάτημά του με δύναμη. Από πού πάτησε και πού έφτασε. Και ξανά από τρίτη λήψη το καταπληκτικό κάρφωμα του Βουξεβίτς. 60-64. Σιγάλας για τον Τόμιτς. Για τρεις. Χατζόπουλος και δυνατά πόλους. Πάω το άντρος. Καταλογείται, μπορούμε, επαναλαμβάνω. Γίνονται αλλαγές τώρα. Ο Ρίβερς περνάει στη θέση του Άντερσον. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Βετούλα. Για να ξαναδούμε λοιπόν τη φάση. Εδώ ο Τόμιτς αφήνει την μπάλα. Ακουμπάει στο ταμπλό και μετά την κόβει ο Χατζόπουλος. Νομίζω ότι έκανα λάθος η διαιτητή. Βουξεβίτς για τον Βετούλα και ο Ράιλι σε μια θαυμάσια ραβέρσα. Θαυμάσιο το χώρο, μετράει το καλάθι. Θα την ξαναδούμε, κοιτάξτε πού είναι τα χέρια και τον δύο. Αυτό που σας λέω ότι είναι πάνω 10-15 πόδια. Κοιτάξτε, μας το δίνει το ριπέο σκηνοθέτης μας. Κοιτάξτε το χέρι του Τάλας, κοιτάξτε πού πάει και του Ράιλι. Πραγματικά μια εκπληκτική φάση. Παραλαμβάνω από όλων πατρών σε άμυνα ζώνης 3-2. Άμυνα χώρου δηλαδή και όχι προσωπική άμυνα. Τόμιτς. Τάλας πιο μπροστά από το Ράιλι. Τζάμπολ ανάμεσα στους δύο σέντερ των ομάδων. Ο Τάρλατς είχε κερδίσει την μπάλα. Για τρεις. Ο Τάρλατς αυτή τη φορά θα κάνει λάθος. Θα προσπάθει να δώσει τον Τόμιτς. Ο Έλλης κατάλαβε, διάβασε τη σκέψη του. Υπάρχουν δύο. Του δίνει το δικαίωμα να σουτάρει δύο βολές. Εσείς βλέπετε πλάνα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έφτασαν μέχρι την Αχαϊκή πρωτεύουσα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι, το οποίο όπως αναμενόταν και όπως σας είχαμε προβλέψει είχε δραματικό χαρακτήρα. Και τώρα ο Βουξεβίτς θα πάει στη γραμμή από όπου εκτελούν. Βετούλας, ως πίσω στο Σιγάλα. Θα πάρει ο ίδιος την μπάλα, θα την αφήσει το καλάθι του Ολυμπιακού, κύριο Κουκουλεκή. Βλέπουμε άσχημες εικόνες δυστυχώς στο γήπεδο. Παραλαμβάνω πολύ άσχημες εικόνες δυστυχώς. Τη διοίκηση του Απόλλωνα Πατρών, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής. Όλοι προσπαθούν να κατευνάσουν τους φιλάθλους. Παραλαμβάνω, ο Έλλης σήκωσε τη φανέλα του. Αυτό είναι άσεμη, είναι ανάρμοστη συμπεριφορά από τους κανονισμούς. Ο κύριος Κουκουλεκίδης τον εχρέωσε με τεχνική ποινή. Υπάρχουν παράγοντες του Απόλλωνα μέσα στο γήπεδο. Βλέπετε κάποια από τα αντικείμενα που έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο. Ο Έλλης υποστήριξε ότι αυτός είχε κερδίσει την μπάλα. Αυτή τη φάση μπορεί να την δούμε, θα παρακαλούσα πολύ. Επαναλαμβάνω, διεκδίκησε ο Έλλης με το Rivers στην μπάλα. Ο κύριος Κουκουλικίδης ήταν γραμμής κορυφής, ήταν διαιτητής κορυφής. Έδωσε την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Έλλης έβγαλε τη φανέλα του. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ανάρμοστη συμπεριφορά βάσει των κανονισμών. Θα θυμάστε ότι ο Τάρλατς είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή όταν πέταξε την μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι βάσει των κανονισμών να δέχονται αδιαμαρτύρητα τις αποφάσεις των διαιτητών. Και πιστέψτε με, με το οποίο ο Ολυμπιακός κερδίζει το παιχνίδι μέσα στην πάτρα των Απόλλωνα Πατρών δεξίν. Βλέπετε τους παίκτες του Ολυμπιακού να κατευθύνονται προς την καταπακτή. Η τελευταία πάση του παιχνιδιού. Και κάτω δεξιά βλέπετε και το χρόνο που απομένει για να τελειώσει το παιχνίδι. Σαφέστατα μέσα στο χρόνο. Με το σκορ αυτό λοιπόν,
όπως βλέπεις θα παίξουν 5 οι δικοί μας, τα χρυσά μας παιδιά, η χρυσή ομάδα, με 3 δικούς σου που θα μαζεύουν λεφτά για σένα. Αυτό δεν είναι. 5! 3-5, 3-5.000. Έλα, αυτό είναι. Μαζεύει μπάλα γρήγορα. Στον Κούμα! Πόδια. Θα χώσουν να παίξεις όχι σαν παίκτη, σαν διαγωνιζόμενος. Θα χώσουν να παίξω, αλλά περισσότερο, όχι 2 λεπτά μόνο. Θα θες πιο πολύ. Α, πόσο θες, ένα αγώνα ολοκληρό. Έχεις φυσική κατάσταση. Σε ευχαριστώ και εσένα που ήσουν κοντά μου. Πραγματικά, πόσο είναι ένα πολύ πρωτότυπο παιχνίδι. Πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Και το βασικότερο από όλα θα επανέλθω που είπαμε στην αρχή, ότι παίζεται με νεαρούς Έλληνες παίκτες και με ελληνικό κοινό και φαντάζομαι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνη μου, έλα εδώ. Ο Αντώνης σήμερα κέρδισε 200.000 μετρητά, τα οποία θα πάρει μόλις τελειώσει η εκπομπή. Είσαι ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Τι έχεις να πεις εδώ στους κυρίους που έπαιξαν για σένα? Είναι οι καλύτεροι. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τα παιδιά της χρυσής ομάδας. Θέλω να πεις για τους παίκτες, θέλω να κάνεις την αποφώνηση για τους βετεράνους. Είναι δική σου. Θέλω να κάνεις εσύ αποφώνηση. Ένα, δύο, τρία, ευχαριστούμε, γεια σας. Παίζουμε τώρα, παίζουμε μαζί, παίζουμε μπάσκετ. Μπάσκετ, γεια.